Αυτό που θα μας πείτε, αυτό που πρέπει να περιμένουν δηλαδή οι πολίτες στο επόμενο ραβασάκι, στον επόμενο φάκελο ή στην ηλεκτρονική ενημέρωση, γιατί υπάρχει και αυτό πια. Στο λογαριασμό. Ηλεκτρονικός ή ηλεκτρολόγος που λέγαμε. Λοιπόν, για πείτε μας κύριε Παναγιωτάκη, τι μείωση να περιμένουν οι πελάτες σας. Καταρχάς, όλα αυτά τα θέματα που έβαλε ο ρεπόρτερ σας αφορούν όλο το πλέγμα των σχέσεων της ΔΕΗ με τους πολίτες. Και επομένως θα πρέπει να δούμε πώς, τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεκινάω από το ερώτημά σας. Η μείωση του ΦΠΑ κατά 7% θα φανεί στους επόμενους λογαριασμούς, όχι στον αμέσως επόμενο. Το βάζουμε στο μηχανογραφικό μας σύστημα και θα φανεί αμέσως στον επόμενο λογαριασμό. Οι χρεώσεις πάντως από 1η Μαΐου θα γίνονται με μείον 7% ΦΠΑ. Αυτό θα έχει την αντίστοιχη επίπτωση στους πολίτες, στους καταναλωτές. Θετική επίπτωση. Από ποια ημερομηνία και μετά πιάνει είναι από η πρώτη... μείωση, από την ημερομηνία ψήφισης του νομοσχεδίου. Ακριβώς. Όπως και δηλαδή, στα σούπερ μάρκετ είδαμε... Αν η κατανάλωσή μου το μισό διάστημα είναι με 13% και το άλλο μισό διάστημα είναι με 6%. Θα πάω με διπλή φορολόγηση, ο μισός λογαριασμός όχι, θα είναι με 13 και ο μισός με 6. Ναι. Αντί να είναι όλος με 13, θα ναι. Θα είναι μισές μέρες με 13 και μισές με 6. Ναι. Πώς μπορεί να βγει αυτό το πράγμα, ναι. Έχετε τέτοια... τώρα το εξετάζουμε μηχανογραφικά. Κοιτάξτε, όπως είναι και στα υπόλοιπα προϊόντα, στα σούπερ μάρκετ, όπως είδατε, και στα μαγαζιά, αλλάξανε οι κάτοικοι, αλλάξανε οι υπάλληλοι τις ετικέτες των πωλήσεων. Σωστό αυτό που λέτε, αλλά πώς θα το λέει το χαρτί, θα λέει κατανάλωση μέχρι τόσο του μηνός με 13%. Μετρητή θέλουμε να πούμε, γράφει. Έτσι δεν είναι κάποιος από πάνω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το απαντήσω ακριβώς τεχνικά πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που πράγματι μας βάζει. Υπάρχει περίπτωση, εγώ αλλού το πάω, να πει και η ΔΕΗ σε μια. Πώς να το πω τώρα, ενισχύοντας και τις σχέσεις με το πελατολόγιο. Σε μια μεγαλοψυχία, φαντάζομαι. Σε μια κίνηση, μεγαλοθυμία. Ότι με μεγαλοθυμία δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι δυσαρεστημένοι οι πελάτες μας. Καλά, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Μεταφέρω όλο το λογαριασμό στο 6%. Αν πιάνει δηλαδή περίοδο που έχει ψηφισμένο και οι προηγούμενες πόσες είναι, 10 μέρες, 20 μέρες, θα πάνε στο 6%, να μην υπάρχει και μπέρδεμα, να υπάρχει. Και μια... Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί εμείς θα αποδώσουμε στο κράτος το 13%. Ναι. Έτσι, άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, κύριε θα Παναγιωτάκη, δούμε ακριβώς πώς θα γίνει. Υπάρχει όμως περίπτωση να κάνετε το αντίστροφο, συγγνώμη, να πείτε επειδή δεν μπορώ τελικά να χωρίσω τις μισές μέρες σε 13 ούτε και τις μισές σε 6 από τον επόμενο και βλέπουμε. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτά θα δοθούν διευκρινήσεις και με κάποιο εγκύκλιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Ώστε τελικά να ξέρουμε ακριβώς πώς θα το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό το, η μείωση του ΦΠΑ αφορά μόνο στην κατανάλωση. Δηλαδή, ο λογαριασμός που θα έρθει, που όπως λέει και ο Ηλίας ο Κούκος και όπως διαβάζουμε και όπως το ξέρουμε και από τους λογαριασμούς που παίρνουμε, έχει πάρα πολλές χρεώσεις μέσα. Αυτή η μείωση του 7% θα είναι μόνο στην κατανάλωση. Όχι, όχι. Αφορά σε όλες τις χρεώσεις εκτός από τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή, μας το λέτε πιο αναλυτικά. Δηλαδή, θα έχει επίπτωση στην κατανάλωση του ρεύματος, όπως σωστά το λέτε, στα τέλη χρήσης δικτύου, στα τέλη χρήσης συστήματος, δηλαδή τη μεταφορά. Λοιπόν, επειδή εγώ άνοιξα το λογαριασμό εχθές, κύριε Παναγιωτάκη, θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Και βρήκα μέσα. Λοιπόν, έχει χρεώσεις για το Δήμο. Ένα μεγάλο ποσοστό. Είπαμε όχι, τα δημοτικά τέλη. Αυτό όχι. Έχει ΑΔΜΙΕ, ΔΔΕ. Είναι μάλλον αυτό που λέτε τώρα. Ακριβώς. Εκεί θα υπάρχει και εκεί μείωση. Έτσι. Έχει ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωσης, ειδικό τέλος. Ναι, αυτό είναι ελάχιστο. Αυτό είναι μέσα αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, και μετά έχει και το κοινωνικό τιμολόγιο. Όχι κοινωνικό τιμολόγιο, είναι η ΙΚΟ, υποχρεώση κοινής ωφέλειας. Ωραία. Αυτό έχει μείωση. Θα έχει αυτό μείωση. Άρα ουσιαστικά ο λογαριασμός, για να το καταλάβουμε, γιατί μάλλον και εμείς το έχουμε μπερδέψει έτσι στα πρόσφατα ρεπορτάζ, δεν θα φορά η μείωση μόνο το τι καταναλώνεις, έτσι. Όχι. Θα πιάσει όλο το λογαριασμό. Είναι γενικότερη, βέβαια. Άρα θα υπάρχει μια ουσιαστική, δηλαδή θα δει ο άλλος στο σπίτι που παίρνει το ραβασάκι, μια ελάφρυνση που θα είναι αρκετή, έτσι που το καταλαβαίνω.
συμβαίνουμε βεβαίως, τώρα. Βεβαίως. Μπορείτε λίγο να μας δώσετε μία ποσόστοση, δηλαδή σε αυτό. Κοιτάξτε, ας πούμε, για το ένα μέσο νοικοκυριό. Γιατί μας έλεγαν εδώ τις προάλλες ότι θα είναι γύρω στα 33 ευρώ λέει, το χρόνο αυτή η ελάφρυνση. Τα 33 ευρώ το χρόνο είναι ο υπολογισμός που έγινε μόνο για το, για το ρεύμα. Μόνο για το όχι ρεύμα. Για τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Έτσι. Άρα κατά θα είναι παραπάνω. Κατά τη γνώμη μου θα είναι πάνω από 50 ευρώ, ίσως και περισσότερα. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λίγο σε αυτό που διαβάζαμε το πρωί, ότι οι Έλληνες, διάβαζα εγώ εδώ στην Καθημερινή, ναι, είναι λίγο κολλημένοι με τη ΔΕΗ. Παρά το γεγονός και τα παράπονα και την γκρίνια και το θεωρούν ότι είναι ακριβό το τιμολόγιο και ότι έχουν μπει και ιδιώτες τώρα. Έχει ανοίξει η αγορά, έτσι, ιδιώτες πάροχοι. Πράγματι η ΔΕΗ έχει περίπου 7 εκατομμύρια πελάτες, από τα 7,5 εκατομμύρια συνολικούς καταναλωτές. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι όλοι έχουν μεγαλώσει με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ στην ουσία έμαθε τους Έλληνες τι θα πει ηλεκτρική ενέργεια. Δεύτερον είναι ο παράγοντας της σιγουριάς. Τρίτον είναι ο παράγοντας της κοινωνικής ευαισθησίας που δείχνει η ΔΕΗ, παρά τα παράπονα που υπάρχουν μερικές φορές. Το τέταρτο είναι ότι το ρεύμα είναι ένα αγαθό ζωτικής σημασίας για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν ο άλλος δεν ρισκάρει εύκολα και μάλιστα όταν διαπιστώνει ότι οι τιμές, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μετά από μεγάλη προσπάθεια της ΔΕΗ, όχι μόνο δεν έχουν αυξηθεί οι τιμές του ρεύματος, αλλά έχουν μειωθεί. Μπορούμε να πούμε στοιχεία στην πορεία. Καταλαβαίνει ότι τα υπόλοιπα που επιβαρύνουν το λογαριασμό δεν αφορούν τη ΔΕΗ. Άλλωστε όλοι οι προμηθευτές σε όλους τους λογαριασμούς, είτε είναι ΔΕΗ είτε είναι από άλλο προμηθευτή, υπάρχουν όλες αυτές οι επιβαρύνσεις, όλες αυτές οι χρεώσεις. Άρα οι καταναλωτές δεν φεύγουν από τη ΔΕΗ. Να ρωτήσουμε κάτι και για το κοινωνικό πρόσημο που βάζετε. Και καλά, καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Από την άλλη, όμως, έρχονται μηνύματα να έρχεται ο Βασίλης από το Νέο Ηράκλειο και αναφέρεται σε ένα παράδειγμα. Δεν έχω λόγο να τον αμφισβητήσω τον τηλεθεατή, το λέει και πολύ ευγενικά. Παππούδων, 89 γιαγιά, 93 ο παππούς, 66 ευρώ ο λογαριασμός, δεν τον έχουν πληρώσει, θα τους κόψουν το ρεύμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις τι γίνεται δηλαδή, αυτό το, επειδή ξέρετε, στο κάθε σπίτι δεν μπορείτε να είστε, είναι προφανές αυτό, αλλά υπάρχει ένα θεσμοθετημένο ευαισθητόμετρο, γιατί εδώ πέρα πρόκειται για δύο πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους και για έναν λογαριασμό ο οποίος δεν είναι πολύ ψηλός, είναι 66 ευρώ. Για 66 ευρώ, προσέξτε να δείτε. Θα κοπεί το ρεύμα. Δεν κόπεται το ρεύμα για 66 ευρώ. Άλλωστε, για να κόψουμε το ρεύμα, το κόβουμε στον τρίτο λογαριασμό. Υπάρχει ο πρώτος, υπάρχει προειδοποίηση διακοπής. Μετά τον τρίτο κόβεται. Για να έχει μόνο 66 ευρώ, θα είναι μόνο ο πρώτος λογαριασμός. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Δεν την ξέρω συγκεκριμένα βέβαια την περίπτωση. Θα ήθελα να πάντως, αν είναι δύο τέτοιοι άνθρωποι πολύ ηλικιωμένοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα φτάσουν σε αυτό το σημείο, μπορεί να κοπεί το ρεύμα. Ακούστε. Και τώρα εσείς είστε και πρόεδρος μιας επιχείρησης, η αλήθεια είναι, που δεν μπορεί να μαζεύει συνέχεια ζημίες. Αλλά από την άλλη υπάρχει και μια κοινωνία. Μπορεί κανείς να μείνει χωρίς ρεύμα το 2020 κοντά στο σπίτι του. Ακούστε. Η πολιτεία έχει θεσπίσει πολύ συγκεκριμένους κανόνες για το γνωστό κοινωνικό τιμολόγιο. Σας πληροφορώ ότι 490.000 με 500.000 καταναλωτές είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτοί απολαμβάνουν εκπτώσεις από 50 έως 80% ανάλογα με την κατηγορία του κοινωνικού τιμολογίου που είναι. Το ζευγάρι αυτό των παππούδων που είπατε, αν δεν έχει άλλα εισοδήματα, είναι σίγουρο ότι θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια από τις κατηγορίες του κοινωνικού τιμολογίου. Ερώτηση. Ναι. Την έβαλε ο Κούκος. Το έβαλε πριν ο Ηλίας ο Κούκος και είπε για την πρώτη δόση, έτσι, ότι ουσιαστικά... Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Ναι, αλλά είναι ένα... Πάμε στα ερωτήματα. Ναι, αλλά είναι ένα 30% όμως. Έχω δηλαδή, χρέη. Αν η πρώτη δόση δεν μπορεί να αποπληρωθεί για να μπει στη διαδικασία... Μιλάμε στη για αυτούς που έχουν χρέη και θέλουν να τα ρυθμίσουν, έρχονται σε εσάς, αλλά η πρώτη δόση είναι τόσο μεγάλη, σου λέει, που δεν μπορώ να τη ρυθμίσω. Δεν μπορώ να τα βρω. Και εδώ πέρα αυτή είναι η διαπίστωση. Το ερώτημα είναι, υπάρχει σκέψη επεξεργασμένη ώστε να μειωθεί το ποσό της πρώτης δόσης για να μπορέσει να ρολάρει το πράγμα? Λοιπόν, το θέμα των χρεών είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο έχουμε προσπαθήσει να το αντιμετωπίσουμε με διάφορους τρόπους.
Θυμόσαστε ίσως ότι πριν από 3 χρόνια καθιερώσαμε τις 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Να ρυθμίσει ο άλλος τα χρέη του με 36 δόσεις χωρίς καμία προκαταβολή. Ναι. Και μάλιστα επειδή άκουσα και τον ρεπόρτερ σας που είπε ότι αν χάσει μία δόση, είχαμε καθιερώσει ότι μπορεί να χάσει και μία δόση το χρόνο, γιατί κάτι του έτυχε, θα συνεχίσει από την επόμενη χωρίς καμία επίπτωση. Σε αυτό εντάχθηκαν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, οι περισσότεροι από τους οποίους ανταποκρίθηκαν. Mm-hmm. Κάποιοι δεν ανταποκρίθηκαν, κάποιοι δεν εντάχθηκαν καν και εξακολουθούσαν να έχουν συσσωρεύουν τα χρέη τους ακόμα και από το 2015. Mm-hmm. Όταν τελείωσε, δώσαμε τη δεύτερη ευκαιρία, πάλι για τις 36 δόσεις. Ανταποκρίθηκαν, θα έλεγα, σχετικά λίγοι σε αυτό, στη δεύτερη ευκαιρία, μάλιστα το διαφημίσαμε και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τώρα καθιερώσαμε αυτό, δηλαδή να δώσει κάποιος μια μεγαλύτερη προκαταβολή. Σε όσες περιπτώσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν, πιστέψτε με ότι γίνονται διακανονισμοί. Ανέφερα σε άλλη εκπομπή, ακόμα και στην πρώτη δόση. Ναι, αλλά πώς θα γίνει τώρα, εγώ πρέπει να πέσω στη φιλοτιμία του υπαλλήλου. Αν δεν υπήρχε ανταπόκριση χωρίς προκαταβολή, τότε μετά πώς θα υπάρχει ανταπόκριση στο 30%? Υπάρχει, σας πληροφορώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και μάλιστα πρέπει να το πούμε αυτό. Εκείνοι οι οποίοι είχαν αποφύγει να ενταχθούν στις 36 δόσεις και μάλιστα με τη δεύτερη ευκαιρία, πρέπει λίγο να πιεστούν για να αποφύγουν. Η πολιτεία έχει φροντίσει για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα ή έχουν πάρα πολύ λίγα εισοδήματα και τους κάνει ειδικές διευκολύνσεις. Ξέρετε ότι τους επιδοτούν ακόμα και οι Δήμοι, αφού περάσουν από κάποιες επιτροπές. Αυτή είναι περίπου 80.000, αν θυμάμαι καλά. Οι άλλοι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ανταποκριθούν. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Έρχομαι εγώ και μου βγαίνει η πρώτη δόση μεγάλη. Χρωστάω ένα χιλιάρικο, μου έρχονται 300 ευρώ, δεν έχω να το πληρώσω. Θέλω να δώσω 150 και να ξεκινήσω. Ποια διαδικασία πρέπει να κινήσω, πού πρέπει να πάω, σε ποιο τμήμα, σε ένα υποκατάστημα, στα κεντρικά, πρέπει να πρωτοκολλήσω το αίτημα και να περιμένω πόσο καιρό, 10 μέρες, 15, okay. ένα μήνα. Σας το λέω αυτό γιατί όποιος έχει μπλέξει, εγώ χρησιμοποιώ και αυτή τη λέξη, με τη ΔΕΗ στη ζωή του, έχει δει ότι καμιά φορά χρειάζεται τώρα, να περάσει και εμπόδια για να κάνει. Συγχωρείτε, έχει μπλέξει αυτός με τη ΔΕΗ ή η ΔΕΗ μαζί του? Όλοι μπλέκουμε, κύριε Παναγιωτάκη, και ο πελάτης. Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση, φαντάζομαι αναφέρεται. Κύριε Παναγιωτάκη, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση, γιατί όλοι έχουμε μια εμπειρία. Συγκεκριμένα πέρυσι τα συζητάγαμε με τον Κώστα, ίσως τα πράγματα να έχουν βελτιωθεί φέτος. Αλλά ούτε η γραμμή εξυπηρέτηση το 11770 τα αποκρίνεται επαρκώς. Όμως ο ρεπόρτερ σας είπε κάτι άλλο. Εγώ σας λέω από προσωπική μου εμπειρία ότι πραγματικά ήταν μια άλλα λουμ συνεννόηση. Αλλά παρόλα αυτά, ένα προσωπικό που δεν ήταν επαρκές, συγκεκριμένο επάνω στην Κηφισιά, προσπαθούσε να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Έτσι, με φοβερό εκνευρισμό, με νεύρα, με ένα ωράριο το οποίο είναι πολύ δεσμευτικό. Δεν μπορείς να ζητάς από τον κόσμο μέχρι τη μία-μία μισή εξυπηρετώ. Μετά τρέχω, παίρνω ένα χαρτάκι και δεν σε εξυπηρετώ, είσαι μέσα και σε διώχνω. Γιατί και ο άλλος δουλεύει. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν έχουν πολλοί άλλους ανθρώπους. Δύο θέματα. Τι κάνω εγώ που έχω το πρακτικό πρόβλημα, μου είναι μεγάλη δόση και θέλω να την βάλω σε έναν άλλο διακανονισμό. Ποια είναι η διαδικασία. Και το άλλο με το ωράριο που έβαλε η Μάριον. Πείτε το λίγο γρήγορα για να πάμε και σε άλλα θέματα. Να προλάβουμε, ναι. Βεβαίως. Το πρώτο θέμα πηγαίνει στο κατάστημα της περιοχής του, συζητάει με τον υπάλληλο. Μπορεί να του κάνει πρόταση, να του πει: ξέρεις, δεν έχω τόσα, έχω λιγότερα. Ο υπάλληλος ζητάει έγκριση από τον προϊστάμενό του και επί τόπου μπορεί να γίνει η διευθέτηση. Στο θέμα που έβαλε πολλές φορές φτάνουν και σε μένα αιτήματα. Σας λέω πάνω από 1000. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε ακριβώς στον πρόεδρο της επιχείρησης. Μερικές φορές μερικοί συνάδελφοι, μερικοί συμπολίτες μας τα στέλνουν κατευθείαν σε μένα. Δεν το αρνούμε να το κάνουμε. Διεύρυνση ωραρίου έστω και μια μέρα την εβδομάδα. Να ξέρω ότι η Δευτέρα είναι μέχρι στις 8 το βράδυ να κάνω τη δουλειά. Παίρνουμε το απόγευμα. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Ειδικά ορισμένες μέρες όπου υπάρχουν οι ουρές, όπως πολύ σωστά λέτε. Πρώτον, θα ανοίξουμε 3 καινούργια καταστήματα στην Αθήνα. Σε 40 μέρες θα ανοίξει το πρώτο δίπλα στην Ομόνια. Θα ανοίξει τον Πειραιά και στους Αμπελοκήπους. Το δεύτερο
είναι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί, στους οποίους κοντεύουμε να φτάσουμε επιτέλους στο 1 εκατομμύριο. Και το τρίτο είναι ότι βρισκόμαστε σε επικοινωνία και κοντά σε συμφωνία με έγκριτες αλυσίδες, όχι μία, καταστημάτων, όπου εκεί θα τοποθετήσουμε στάντ της ΔΕΗ και υπαλλήλους, οι οποίοι θα δουλεύουν πια με ωράριο. Άμεσα αυτά. Άμεσα. Πιστεύω ότι μέχρι το φθινόπωρο. Μέχρι το φθινόπωρο είναι μόνο για πληρωμή λογαριασμών και για βλάβες. Όχι, θα είναι για διευθέτηση, θα είναι για το φυσικό αέριο, γιατί θα αρχίσουμε από το Σεπτέμβρη να διαθέτουμε και φυσικό αέριο. Επειδή κύριε Παναγιωτάκη, πρέπει να τρέξουμε βασικά. Ναι. Αλλά είναι πολλά τα θέματα, θα πούνε μετά, δεν κάναμε ερωτήσεις. Λοιπόν, η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, ποια είναι η εικόνα της, γιατί ακούμε από την αντιπολίτευση, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Και οι λιγνητικές μονάδες που είναι ένα τεράστιο θέμα. Αν θα πουληθούν. Αν θα πουληθούν ή όχι. Εγώ είχα ένα χρονοδιάγραμμα, το διάβαζα χθες. Ήταν 6 Μαΐου για μια διαδικασία υποψηφίων επενδυτών. Την τρίτη περιμένουμε τις δεσμευτικές προσφορές. Mm-hmm. Την τρίτη που μας έρχεται. Ναι. Την πήρατε, λέμε, κέρδη 90 εκατομμύρια και την έχετε με ζημίες 903 εκατομμύρια, διαβάζω σε κάποια ρεπορτάζ. Άρα το συμπέρασμα σε αυτά τα στοιχεία είναι ότι καταραίει, άρα ένας μεγάλος οργανισμός δεν έχει μέλλον, άρα 17.000 εργαζόμενοι είναι στον αέρα. Σε αυτό τι απαντά ο πρόεδρος της ΔΕΗ? Η ΔΕΗ δεν καταραίει. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει και δεν καταραίει. Μια εταιρεία η οποία κάνει 790 εκατομμύρια επενδύσεις το χρόνο. Φέτος έχουμε προγραμματίσει 790 εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Εσείς που βεβαίως δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πιστεύετε ότι αυτή η εταιρεία είναι υποκατάρρευση? Το δεύτερο. Πράγματι υπήρξαν κάποιες ζημιές οι οποίες ήταν λογιστικές. Είχαμε λειτουργικά κέρδη. Δεν είχαμε ζημιές, αλλά λογιστικά υπήρξαν ζημιές λόγω των αποσβέσεων και λόγω πολύ συγκεκριμένων γεγονότων που συνέβησαν μόνο μία φορά και δεν θα επαναληφθούν. Φέτος ευελπιστούμε ότι θα γυρίσουμε στα κέρδη. Πρέπει βέβαια να τονίσω το εξής, ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος του ρεύματος. Εμείς αγοράζουμε περίπου το 70% του ρεύματος που πουλάμε. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και το αγοράζουμε σε τιμές 25% ακριβότερα από ό,τι πέρυσι. Η δε παραγωγή μας επίσης έχει αυξηθεί λόγω του διοξιδίου του άνθρακα, των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα. Η αύξηση του κόστους παραγωγής μας είναι πάνω από 25%. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μετακυλήσετε. Προσπαθούμε λοιπόν, έχουμε, και αυτό είναι εκείνο που σας είπα πριν, το κοινωνικό και θα έλεγα και το αναπτυξιακό πρόσωπο της ΔΕΗ, ότι έχουμε προσπαθήσει και έχουμε συγκρατήσει τα τιμολόγια. Να κλείσουμε κάπως πιο χαλαρά, αφού αποσπάσω έτσι άχαρα μια δέσμευσή σας, να τα πούμε σε καμιά εβδομάδα από τώρα. Ξέρουμε ότι έχετε πολύ πιεσμένο πρόγραμμα, αλλά είναι τόσο πολλά τα ερωτήματα και είναι πολύ άδικο να τα αφήνουμε αναπάντητα. Αν μπορείτε κι εσείς και την ερχόμενη εβδομάδα ακόμα να τα ξαναπούμε. Ωραία, να το κάνουμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι χρήσιμο. Πάμε λίγο σε κάτι πιο χαλαρό. Αυτό που κάνει η ΔΕΗ με την κινηματογράφηση, με τους κινηματογραφιστές, τι ακριβώς είναι με το έργο? Πώς συνδέεται το σταθμό της Πτολεμαΐδας, δηλαδή, πώς γίνεται η. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε από το ότι η περιοχή της Πτολεμαΐδας και γενικότερα της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά της Πτολεμαΐδας, είναι το ρουρ της Ελλάδας, ήταν η καρδιά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παραμένει. Φυσικά, λόγω του ότι μειώνεται η λιγνητική δραστηριότητα, μειώνεται και η δραστηριότητα της ΔΕΗ στην περιοχή. Άρα, θα πρέπει όλοι μαζί, και η ΔΕΗ βέβαια που εξακολουθεί και για δεκαετίες θα παίζει καθοριστικό ρόλο στην περιοχή, να σκεφτούμε και να δράσουμε για να δημιουργηθούν και άλλες απασχολήσεις και άλλες παραγωγικές και οικονομικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη της περιοχής. Έτσι λοιπόν υιοθετήσαμε μια ιδέα για μετατροπή του παλιού σταθμού της Πτολεμαΐδας που έκλεισε το 2016 σε στούντιο κινηματογραφικό. Αυτό βλέπουμε τώρα. Προφανώς βλέπουμε και τον κύριο Μουμουλίδη μέσα σε αυτά. Ο κύριος Μουμουλίδης, ο σκηνοθέτης, είναι εκείνος ο οποίος είχε την ιδέα. Είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής. Το υιοθετήσαμε, το δουλεύουμε. Βγήκε αυτό το βίντεο που βλέπατε πριν. Αυτό το βίντεο έχει προορισμό μαζί με το business plan, το οποίο
αυτό ολοκληρώνεται, φαντάζομαι, μέσα σε ένα μήνα, να είναι τα εργαλεία μας, τα εφόδια μας, με τα οποία θα συζητήσουμε με μεγάλους παραγωγούς του εξωτερικού, ώστε τελικά να έρθουν και να επενδύσουν επιχειρηματικά. Η ΔΕΗ είναι αποφασισμένη να εμπλακεί σε αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Μάλιστα. Με τα εφόδια που έχει, με το σταθμό, με τα ορυχεία κλπ. Λοιπόν, είναι ένας χώρος ιδανικός. Κύριε Παναγιώτα, μας δώσατε αυτή την είδηση. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Πραγματικά πρέπει να ξανάρθετε. Δεν έχουμε. Απλώς ανοίξαμε διάθεση... τη συζήτηση. Έτσι. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, κύριε Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε θερμά.